να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι και να μην εργαλειοποιούνται οι αποφάσεις ιεράς συνόδου είτε για αντιπολιτευτικούς λόγους είτε για να εκφράσουν ορισμένοι τον προοδευτισμό τους. Αυτό σημείωσε εμφατικά ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, μιλώντας στο Live News στο Μέγκα. Η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε μία εγκύκλιο στην οποία περιέχει μία απάντηση και απευθύνει την εγκύκλιο αυτή στους κληρικούς και στους πιστούς της. Δεν μπορεί να κλείσουν οι εκκλησίες. Αυτό θα σημαίνει διάλυση της εκκλησίας. Όπως δεν μπορεί να κλείσουν οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως δεν μπορεί να κλείσει το κοινοβούλιο, διότι αυτό θα σημάνει διάλυση του ίδιου του κράτους. Το ανησυχητικό είναι ότι κάποιοι εργαλειοποιούν αυτές τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, είτε για αντιπολιτευτικούς λόγους, είτε για να δείξουν δήθεν, τον εκφράσουν δήθεν τον προοδευτισμό τους και δεν βοηθούν στην κατάσταση να κρατηθούν χαμηλοί οι τόνοι και ήπιες οι καταστάσεις αντιμετώπισης όλου αυτού του φαινομένου και της επιδημίας. Δεν μπορεί να καταργηθεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ή να κλείσουν οι εκκλησίες, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Ποιμενάρχη Μεσσηνίας. Ότι όντως δοκιμάζεται η πίστη των ανθρώπων, οι οποίοι βομβαρδίζονται καθημερινώς με τέτοιου είδους απόψεις και αντιλήψεις και προτάσεις. Πρέπει όμως να καταλάβουμε όλοι μας ότι μέσα στην Εκκλησία ο κάθε ένας στα πλαίσια της ελευθερίας του έχει ένα δικό του ρόλο σε σχέση προς τον συνάνθρωπό του. Και εκεί απαιτείται να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και πάρα πολύ υπεύθυνοι. Αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι γίνονται ή είναι φορείς του Ιού μπορούν και στην Εκκλησία να μην έρθουν, μπορούν και να μην κοινωνήσουν προσωρινά. Αυτό η Εκκλησία δεν θα το κατακρίνει. Αλλά η Εκκλησία δεν μπορεί με έναν επίσημο τρόπο να καταργήσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ή να κλείσει τις Εκκλησίες. Εάν, Σεβασμιότατε, σας ζητούσε κάποιος ο οποίος έχει τον κορονοϊό να τον κοινωνήσετε, να τον μεταλάβετε. Επειδή μετά υπάρχει μια διαδικασία, ίσως για όσους δεν την ξέρουν, όταν... Θα το έκανα. Ορίστε. Θα το έκανα.